Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ιωνίων-Νήσων, πραγματοποιήθηκε σήμερα με την παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και των Αντιπεριφερειαρχών σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας. Τη σύσκεψη απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και καιρό. Ο Υφυπουργός από την πλευρά του δήλωσε ότι θα είναι αρρωγός στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ώστε να προχωρήσουν τα θέματα. Ο Περιφερειάρχης δηλώνει ότι οι διεκδικήσεις δεν είναι αυθαίρετες, αλλά αφορούν ζητήματα που ταλαιπωρούν χρόνια τους πολίτες. Ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Περιφερειάρχη που μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες και τους περιφερειακούς συμβούλους, ο καθένας αναρμοδιότητα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήματα αλλά και τον προγραμματισμό των έργων της περιφέρειας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία αυτή και δήλωσα ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου θα είμαι αρρωγός για όλα τα θέματα για να προωθήσουμε διεκδικήσεις της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων και βεβαίως για την εκλογική μας περιφέρεια την Κέρκυρα. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη. Τις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα είμαστε σε μια συνεχή επαφή για τα φλέγοντα ζητήματα και κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του μήνα θα έχουμε και εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα της σύδρευσης. Κύριε Υπουργέ, όπως είδατε και εσείς, είναι πολλά τα θέματα που έχουμε που επιβάλλεται η στενή συνεργασία. Έργα όπως έχουν να κάνουν με το λιμάνι Σβολίμες στον Άγιο Νικόλαο της Ακίνθου, θέματα που έχουν να κάνουν με υποδομές λιμενικές και βεβαίως με το νέο έτος, όπως θα έχετε και την αρμοδιότητα με τις μαρίνες. Εμείς έχουμε αιτηθεί στην περιφέρειά μας για καινούργιες εγκαταστάσεις. Κάνουμε το master plan για όλα τα νησιά, έτσι ώστε να έχετε κι εσείς μια εικόνα ποιοι είναι οι στόχοι της περιφέρειας το επόμενο χρονικό διάστημα. Συζητήσαμε βεβαίως και τα θέματα, τα κορφαία της περιφερειακής μας ενότητας στο νησί μας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με το εθνικό στάδιο, με την υγεία, με την παιδεία και βεβαίως με το οδικό δίκτυο που, όπως ξέρετε, μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ όλους. Είμαστε ένας νομός, μια περιφέρεια η οποία καλπάζει ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ίδιο όμως εμείς τώρα είναι η σειρά μας, περιφέρεια, δήμοι και βεβαίως η κεντρική κυβέρνηση, όλοι μαζί να δουλέψουμε και ο καθένας με τα δικά του χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίξουμε τις υποδομές. Είναι οι υποδομές που αφορούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια την κεντρική κυβέρνηση που δεν μπορούμε και εμείς να τα επιλύσουμε. Εμείς οι διεκδικήσεις, κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυθαίρετες όπως και εσείς παρατηρήσατε, είναι αιτήματα τα οποία χρόνια μας ταλαιπωρούν. Είναι ευκαιρία τώρα και με το κύριος από τη νέα θέση, ο κύριος Γκίκας, να βοηθήσει, να συνεργαστούμε και η διεκδίκησή μας να είναι στοχευμένη ώστε να αποδοθούν οι ανάλογες υποδομές για την ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, οι οποίοι και αυτοί ταλαιπωρούνται από την μεγάλη αύξηση του τουρισμού και της επισκεψιμότητας. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και ικανοποιημένοι, διότι όπως η ανάπτυξη δημιουργεί θέση εργασίας, δημιουργεί ευημερία. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να βλέπουμε και την καθημερινότητα. Οπότε το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε, καταθέσαμε και το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό το δικό μας και νομίζω όλοι μαζί σε ένα κλίμα συνεργασίας θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στα κρίσιμα ζητήματα. Κορφαίο θέμα βεβαίως είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Δήμοι αυτή την εποχή με την ίδρυυση. Όπως ξέρετε, υπάρχει υπεράτληση. Κάθε χρόνο τα τελευταία πενταετία έχουν προσθεθεί αρκετές κλίνες. Άρα το νερό είναι απαραίτητο και για την ανάπτυξη αλλά και για την ποιότητα ζωής στη δικιά μας. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί θα δουλέψουμε να απαντήσουμε στο μέλλον. Η 29η Ιουλίου είναι πιθανότατα η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού για το ζήτημα της σύδρευσης της Κέρκυρας. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι το νησί αντιμετωπίζει μείζον ζήτημα και όποια λύση και αν επιλογή θα πρέπει να είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Το πρόβλημα με την ίδρυυση στην Κέρκυρα είναι μείζον. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζεται μια διυπουργική συνάντηση, σύσκεψη με την Προεδρία του Πρωθυπουργού για τα θέματα ίδρυυσης.
αυτό μάλλον προγραμματίζεται για τις 29 Ιουλίου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το θέμα της σύνδρευσης της Κέρκυρας θα τοποθετηθεί από μηδενική βάση. Βεβαίως υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι κατατεθειμένος και εμπολής αρκετά προχωρημένος, αλλά υπάρχουν και άλλες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος της λειψιδρίας της Κέρκυρας. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τελικά προτείνει και αποφασίσει η Διπουργική και εγκρίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να εκτελεστεί με γρήγορες διαδικασίες, διότι πράγματι η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή με τον υπερτουρισμό και με τα εκατομμύρια αφίξεων αντιμετωπίζει πράγματι σοβαρό πρόβλημα ίδρευσης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη πρόσφατα με την αφαλάτωση που εγκρίναμε και εγκαταστήσαμε στους παξούς, μπορεί να ικανοποιήσουμε κάποιες περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύδατο πρόβλημα. Είπα ότι υπάρχει ένας κατατεθειμένος σχεδιασμός που είναι τα φράγματα και οι αφαλατώσεις χρυσίδας νεοχωρακίου. Αυτός ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει σε επίπεδο διαγωνισμών, απλά λείπει η χρηματοδότηση. Όπως είπαμε και άλλοτε, λόγω της Θεσσαλίας πολλά κονδύλια από δρομολογημένα έργα έφυγαν από διάφορες περιοχές της χώρας για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Θεσσαλίας. Σε κάθε περίπτωση, σε πολύ λίγες ημέρες θα γίνει αυτή η διυπουργική και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το που έχει για μένα μεγάλη σημασία είναι ότι όποια λύση τελικά επιλεγεί να έχει γρήγορη εφαρμογή και υλοποίηση, διότι πραγματικά η Κέρκυρα αντιμετωπίζει μείζον θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 400 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί από την Κέρκυρα, ώστε να πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος κτηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Εξελίσσεται αυτή την περίοδο ο προσεισμικός έλεγχος των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Έχουμε ήδη αρχίσει εδώ και ένα εξάμεινο, έχουν εκπαιδευτεί οι μηχανικοί, έχουν γίνει οι πλατφόρμες, έχουν ήδη οι μηχανικοί αναλάβει τα κτίρια τα οποία θα κάνουν τον προσεισμικό έλεγχο. Θεωρώ ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση της κατάστασης των δημόσιων κτιρίων της χώρας που ανέρχονται περίπου σε 38.000, ενώ τα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια ανέρχονται περίπου στα 50.000 κτίρια. Δηλαδή 50.000 κτίρια στατικώς ανεξάρτητα θα ελεγχθούν μέσα σε ένα χρόνο, έτσι ώστε να ξέρουμε με το τι έχουμε να κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα μέσω του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και τότε πια θα μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Και βεβαίως από εκεί και πέρα θα προκύψουν και οι επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν σεισμικά αυτά τα κτίρια. Από την Κέρκυρα έχουμε αυτή τη στιγμή 400 περίπου αιτήσεις κτιρίων, δημόσιων κτιρίων, σχολείων, κτιρίων με ιδιαίτερη σημασία, τα οποία θα ελεγχθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα είναι ένας μακροσκοπικός έλεγχος? Είναι ό,τι προβλέπει η τεχνική και επιστημονική διαδικασία. Είναι ένας μακροσκοπικός έλεγχος. Είναι ένας έλεγχος των οποίων, τις προδιαγραφές του οποίου έχουμε για καιρό εργαστεί και στο ΝΟΑΣΠ αλλά και στο ΤΕΕ. Είναι ό,τι πιο καλύτερος έλεγχος υπάρχει, και βέβαια όταν υπάρχει αμφιβολία ότι το κτίριο αυτό έχει κάποιο πρόβλημα, αμέσως πάει στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος είναι πιο λεπτομερής έλεγχος με εργαστηριακά δεδομένα, και αν δεν περάσει και το δευτεροβάθμιο έλεγχο, τότε το κτίριο κλείνει. Σε άλλο, έχει προκαλέσει καταγγελία από επαγγελματίες ότι ενημερώνονται για επιβάρυνσης μεγάλων ποσών στο ηλεκτρικό ρεύμα, μετά λόγω ποσά να είχαν καταχωρηθεί αρχικά ως κρατική επιδότηση, μόνο που τελικά δεν εγκρίθηκε ποτέ η καταβολή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σάλλο έχει προκαλέσει καταγγελία από επαγγελματίες ότι ενημερώνονται για επιβαρύνσεις μεγάλων ποσών στο ηλεκτρικό ρεύμα με τα εν λόγω ποσά να είχαν καταχωρηθεί αρχικά ως κρατική επιδότηση. Σύμφωνα με το Open, η υπόθεση αφορά 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις και οι λογαριασμοί αφορούν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο 2022-2023. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έκανε λόγο για αίτημα να επιστραφούν 500 ευρώ από κάθε επιχείρηση. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου, πρόκειται για ποσά που είχαν καταχωρηθεί εκείνη την περίοδο ως κρατική επιδότηση, μόνο που τελικά δεν εγκρίθηκε ποτέ η καταβολή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εισπράξης αυτών των ποσών. Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για κατάφορη αδικία, μιας και δεν ζήτησαν ποτέ αυτή την ενίσχυση και τώρα καλούνται να την επιστρέψουν. Αυτοί οι συμπληρωματικοί λογαριασμοί ενέργειας φαίνεται να έχουν στηριχθεί σε μια υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου 2024, μία ημέρα μετά τις ευρωεκλογές και με την οποία δίνεται στους παρόχους ενέργειας η δυνατότητα να ζητήσουν πίσω ποσά που αντιστοιχούσαν σε επιδοτήσεις οι οποίες δόθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 και είχαν σκοπό να μειώσουν το τελικό πληρωτέο ποσό αναλογαριασμό σε μια περίοδο που το ύψος των λογαριασμών ενέργειας γονάτιζε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το ύψος εκείνης της επιδότησης έφτανε τα 800 εκατομμύρια ευρώ και δόθηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης, χωρίς όμως, όπως φαίνεται, τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εξοργιστικό και παράδοξο είναι πως ενώ η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα, δεν φρόντισε να καλύψει το ποσό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει αυξημένα έσοδα ή μέσω των παρόχων που παρουσιάζουν υπερκέρδη ή με κάποιο συνδυασμό αυτών των πηγών. Αλλά έρχεται πλέον με πονηρό και ανάλγητο τρόπο να το εισπράξει από τις επιχειρήσεις, οι οποίες, ιδίως οι μικρές και πολύ μικρές, αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και την έλλειψη ρευστότητας. Η Γενική Συνομοσπονδία καταδικάζει απερίφραστα το χαράτσι που θα κληθούν να καταβάλουν περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις και καλεί τα αρμόδια υπουργεία να ανακαλέσουν, λέει, άμεσα. Στα άκρα έχει οδηγηθεί κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και ιδιωτών γιατρών, καθώς ανοιχτά πλέον ο Υπουργός Υγείας τους απειλεί με επίταξη τις επόμενες 2 εβδομάδες. Η νέα διαμάχη του κυρίου Γεωργιάδη με τον ιατρικό κόσμο φαίνεται ότι έχει θορυβήσει την κεντρική κυβέρνηση, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Έθνους, προκρίνεται η άποψη να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να καλυφθούν με έναν τρόπο τα κενά που υπάρχουν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία. Η λύση, άλλωστε, να επιβληθεί στους ιδιώτες γιατρούς να εργαστούν στο ΕΣΥ, κρίθηκε άκρως προκλητική από όλους τους ιατρικούς συλλόγους που έχουν μπει στο στόχαστρο του Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ ακόμα και ο Γαλάζιος Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις κινήσεις του Υπουργείου Υγείας και ότι το θέμα δεν είχε συζητηθεί. Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως είναι μια πανδημία, ώστε να υποχρεωθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί να εργαστούν στα δημόσια νοσοκομεία. Η εντονή αναταραχή πάντως που έχει προκληθεί στον ιατρικό κόσμο έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, γι' αυτό και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστούν συναντήσεις, ώστε οι δύο πλευρές να συζητήσουν λεπτομερώς το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κενά, ιδιαίτερως τώρα που διανύουμε τουριστική περίοδο. Οι ιδιώτες γιατροί, ωστόσο, δεν φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να κάνουν εφημερίες στα νοσοκομεία ή να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τα ιδιωτικά τους γιατρία. Γι' αυτό και ο Άδωνης Γεωργιάδης αξιοποιεί το όπλο του περί διακοπής της σύμβασης τους με τον ΕΟΠΗ και τον μπλοκάρισμά τους από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αν αυτό συμβεί, χαμένοι θα βγουν για άλλη μια φορά οι ασθενείς των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν θα μπορούν να επισκέφτουν τον γιατρό τους για να τους συνταγογραφήσει φάρμακα. Ούτως ή άλλως, η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά δύσκολη ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό σε πολλούς νομούς της χώρας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις αφού και ο Υπουργός Υγείας επιχειρεί να ρίξει με έναν τρόπο τους τόνους και να διαχειριστεί επικοινωνιακά το θέμα, μιλώντας πλέον για έκκληση προς τον ιατρικό κόσμο να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να βοηθήσει. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο της επίταξης ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, ο κ. Δημήτρης Καλούδης. Η διάταξη του νόμου Πλεύρη, ναι, αφορά ένα συγκεκριμένο αριθμό γιατρών. Είναι οι γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και είναι οι λεγόμενοι προσωπικοί γιατροί. Ναι. Στην Κέρκυρα έχουμε 3. Στην ειδικότητα είναι γενικοί γιατροί, δεν είναι παθολόγοι. Μάλιστα. Άρα ο νόμος Πλεύρη εδώ στην Κέρκυρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εδώ, στο θέμα από ότι άκουσα τη λέξη επίταξη κάποια στιγμή, ναι, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο η σταδιοντική επίταξη, δηλαδή αυτή με το φύλλο πορείας.
οι ανάγκες που υπάρχουν, είναι δεδομένο, και που φαίνεται ότι το Υπουργείο λέει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί γιατί γίνονται προκηρύξεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να καλυφθούν από ιδιώτες γιατρούς? Κοιτάξτε, προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψης του Υπουργείου, mm-hmm. το οποίο μου είναι αδύνατο, ειλικρινά. Προφανώς ο Υπουργός δεν είναι ενημερωμένος καλά από τους συμβούλους του, το τι σημαίνει το ένας ιδιώτης γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να αναλάβει υπηρεσία σε ένα νοσοκομείο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Άλλο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, άλλο η νοσοκομιακή περίθαλψη. Ένας γιατρός για να μπορεί να αποδώσει και να μπει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα νοσοκομιακό, ναι, θέλει μια εκπαίδευση, του λέω ότι πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες. Άρα λέτε ότι ακόμα και αν γίνει αυτό, ρίχνουμε τους γιατρούς στα βαθιά, για να λέμε ότι έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο και επί της ουσίας απροστάτευτους mm-hmm. από νομικής απόψεως, γιατί ξέρετε ότι ζούμε στην εποχή των μηνύσεων στους γιατρούς. Ναι. Οπότε λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε σε ένα τι ανασφαλές περιβάλλον θα κληθεί να δουλέψει ένας ιδιώτης ελευθεροεπαγγελματίας παθολόγος, ο οποίος έχει φύγει από αυτό το σύστημα στην Κέρκυρα, στην καλύτερη περίπτωση 10 χρόνια. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι στέλνω ένα χαρτί και πάει ένας γιατρός και δουλεύει. Δεν επιτάσσουμε φορτηγάλο μεταφοράς. Ένα φορτηγό μπορεί να το οδηγήσει οποιοδήποτε οδηγός, ο οποίος έχει δίπλωμα. Mm-hmm. Όμως η ιατρική δεν μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε γιατρός μέσα σε ένα νοσοκομείο. Δύο επικύρες ερωτήσεις που αφορούν στην ίδρυψη της Κέρκυρας η μία και στον σχεδιασμό διατήρησης ή μη της περιφέρειας Ιωνιονίσων η άλλη, καταθέσει ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέκος Αυλονίτης. Δύο επίκαιρες ερωτήσεις που αφορούν στην ίδρυψη της Κέρκυρας η μία και στο σχεδιασμό διατήρησης ή μη της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων η άλλη, κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξανδρος Αυλονίτης. Αφορμή έδωσαν αφενός οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Λευκάδα ότι το ζήτημα της ίδρυψης της Κέρκυρας θα εξεταστεί από μηδενική βάση, αφετέρου πρόσφατες αναφορές της πρώην Περιφερειάρχη κ. Κράτσα σε σχέση με πιθανώς σχεδιαζόμενη κατάργηση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Παρά τις επιμέρους διαψεύσεις της κυρίας Κράτσα, η οποία πρώτη το έριξε στην πιάτσα, θα πρέπει να τονίσω ότι και ο κύριος Αβραμόπουλος, ομιλώντας σε κάποια εκδήλωση στην Πελοπόννησο, μίλησε για την ενοποίηση όλης της Πελοποννήσου. Η Αχαΐα είναι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που σημαίνει ότι η συζήτηση είναι σοβαρή. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο και κατά συνέπεια με ανάγκασε να καταθέσω επίκαιρη ερώτηση, έτσι ώστε να έρθει ο ίδιος υπουργός να μας πει: υπάρχει πράγματι λόγος να ανησυχούμε? Είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης η κατάργηση περιφερειών, και μάλιστα 4-5 περιφερειών? Για να δούμε λοιπόν, θα μας πούνε την αλήθεια ή δεν θα μας την πούνε? Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα πάρει τη μορφή ερώτησης, μάλιστα είναι και έτοιμη, επίκαιρης ερώτησης, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος να μας απαντήσει σε ένα κέριο ερώτημα. Πέθανε η περίπτωση της κατασκευής φραγμάτων στην πατρίδα μας? Να έρθει να μας εξηγήσει γιατί έφυγε από την πολιτική της κυβέρνησης το θέμα των φραγμάτων, από πού θέλει να φέρει νερό η κυβέρνηση, από την Αλβανία, από τις ελληνικές περιοχές, από πού, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και κυρίως να μας εξηγήσει αυτά τα εκατομμύρια που δαπάνησε η πατρίδα μας για να κάνει τις μελέτες, να κάνει απαλωτριώσεις πλήρως ολοκληρωμένες. Ποιος θα βάλει ξανά εις το κεντρικό κορβανά? Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι το πρόβλημα της ίδρυυσης στην Κέρκυρα παίρνει ήδη τραγικές διαστάσεις. Τουρίστες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τις περιοχές που έχουν νοικιάσει, γιατί δεν έχουν νερό να πληθούν. Και εδώ παίζουν ακόμη, όταν έχουμε έτοιμη όλη αυτή την ιστορία, που θα μπορούσε η χρηματοδότηση ενός έργου, και μάλιστα με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, σε ελάχιστο χρόνο, όταν λέω ελάχιστο, στον αναγκαίο χρόνο για τις τεχνικές κατασκευές δηλαδή των έργων, να προχωρήσει, όπως μας είχαν υποσχεθεί πριν από λίγο καιρό.
Στην κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιοκαστρίτσα με τα απορρίμματα και σε εικόνες που θυμίζουν παλαιότερες εποχές, αναφέρθηκε ο επικεφαλής παράταξης Αλλάζουμε Ρότρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, Τάκης Μεταλλινός. Ο κύριος Μεταλλινός αναφέρθηκε όμως και στα ζητήματα ίδρυυσης που αντιμετωπίζουν περιοχές του Δήμου, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει η Κέρκυρα να διεκδικήσει τα απαιτούμενα από την κυβέρνηση για την υδροδότηση. Επισκέφθηκα χθες το βόρειο συγκρότημα του Δήμου και ιδιαίτερα την περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας. Δυστυχώς αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα όταν 15 χώροι στον δρόμο ήταν μικρές σκοματέρες. Το χωρίο Δουκάδες γεμάτο από σκουπίδια μου θύμισε παλιότερες εποχές. Ενημέρωσα τη Δημοτική Αρχή για αυτό το θέμα. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι λείπει προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητή μου κυρία Ασπρέα, κάθε που λείπει το προσωπικό ή μειώνει το προσωπικό η Κέρκυρα να υποφέρει. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και γι' αυτό ψηφίστηκε η νέα Δημοτική Αρχή. Για να βρει λύσεις στα μεγάλα και σοβαρά αυτά προβλήματα. Δεύτερον, υδροδότηση. Υπάρχει μια αρνητική έκπληξη για μένα. Όταν μας κάλεσε ο κύριος Δήμαρχος να ενημερώσει τους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου να μας πει τι. Να μας πει ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας στην Κέρκυρα. Όταν, που το είπα, εδώ και 10 μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο μας έλεγε ότι τα νερά στην Κέρκυρα είναι αφθονά. Το μεγάλο πρόβλημα της Κέρκυρας είναι ότι χάνονται πολλές ποσότητες νερού εξαιτίας του παπαλαιωμένου δικτύου. Δηλαδή χάνονται μέσα στο έδαφος. Αυτό να το καταλάβουμε. Αλλά δεν μπορώ εγώ μέσα σε 10 μέρες από εκεί που δεν έχουμε πρόβλημα να έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας θεωρεί ενωμένους. Να μην παίζουμε παιχνίδια μικροπολιτικής και να μην τα βάζουμε ούτε με τους παλιότερους ούτε με τους νεότερους. Να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Και για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει η Κέρκυρα. 30 χρόνια, αγαπητή κυρία Ασπρέα, το έργο των φραγμάτων ακυρώθηκε. Και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αλλάζει η πορεία υδροδότησης Κέρκυρας, χωρίς να ξέρει κανένας πού πάμε και από πού θα πάρουμε νερό. Φτού και από την αρχή. Δεν ξέρω εάν αυτή είναι η λύση. Πάντως, η λύση είναι γνωστή. Μάλιστα, το θέμα ήταν γνωστό στον κύριο Δήμαρχο, διότι, σε παρένθεση, θα πω ότι και κορυφαία στελέχη της ΔΕΙΑΚ είναι συνεργάτες του. Μεταξύ αυτών και ο αγαπητός φίλος πρόεδρος, ο κύριος Αχιλλέας Μάζης. Ως εκ τούτου, δεν πέσαμε εξ ουρανού και με μεγάλη έκπληξη είδαμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οφείλουμε και κυρίως οφείλει η Δημοτική Αρχή να τα επιλύσει τουλάχιστον τα άμεσα και να διεκδικήσει η Κέρκυρα τα απαιτούμενα για την υδροδότησή της και να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ποιος είναι ο νέος δρόμος για να έχουμε σωστό και καλό νερό στην Κέρκυρα. Επιστροφή κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα απορρίμματα στην Παλαιοκαστρίτσα, τόνισε μιλώντας στο ράδιο Κέρκυρα και την Κατερίνα Γιουτάκη ότι δήμαρχος Σπύρος Νεράντζης. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την αγανάκτηση, την οργή αλλά και την αγωνία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας, καθώς οι όγκοι των σκουπιδιών τις τελευταίες μέρες έχουν σχηματίσει βουνά, θυμίζοντας τον εφιάλτη των σκουπιδιών που έζησε όλη η Κέρκυρα πριν από 5 περίπου χρόνια. Ανάλογες είναι οι εικόνες που επικρατούν και σε άλλες τουριστικές περιοχές, όπως τα Γουβιά και ο Αγίος Γόρδιος, που αυτό το διάστημα η αντοχή κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών δοκιμάζεται και σε άλλο επίπεδο, αυτό της έλλειψης ίδρυυσης. Και αυτό διότι και οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού και οι επισκέπτες βρέθηκαν ουσιαστικά προεκπλήξεως βλέποντας τους όγκους των σκουπιδιών τόσο στην τουριστική Παλαιοκαστρίτσα, στους Λάκωνες, στην εθνική Παλαιοκαστρίτσα και σε άλλες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, αντί να μειώνονται και να γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων, να μεγαλώνουν και να διωγγώνονται ώρα με την ώρα. Ακόμη και στο τουριστικό καταφύγιο της Αλίπας, τα σκουπίδια δίνουν και παίρνουν εκεί που βρίσκονται, σταθμεύουν και δραστηριοποιούνται ατάκτως εντός του
λιμανιού, αυτοκίνητα, λεωφορεία και φυσικά οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με το θαλάσσιο τουρισμό. Η κατάσταση με την εικόνα αυτή της τουριστικής Κέρκυρας και της Παλαιοκαστρίτσας δεν περιποιεί σίγουρα ούτε τιμή ούτε συνιστά ένα σύγχρονο τουριστικό προορισμό που δείχνει υποτυπωδώς τουλάχιστον ότι έχει μια στοιχειώδη οργάνωση. Αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός ότι μέσα στην όλη εικόνα που θυμίζει εγκατάλειψη βρέθηκε χωρίς ρεύμα για δύο ολόκληρες ημέρες και ο λιμενικός σταθμός της περιοχής. Ο λιμενικός σταθμός στεγάζεται σε κτίριο που τελεί υπό την ευθύνη του Κεντρικού Δήμου και λόγω προβλήματος στο ηλεκτροστάσιο που ανήκει στο λιμάνι της Αλίπας βρέθηκε το κτίριο του λιμενικού χωρίς ρεύμα. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι βγήκαν εκτός λειτουργίας ακόμη και οι τηλεφωνικές γραμμές του λιμενικού σταθμού με ό,τι αυτό σημαίνει. Η διαδικασία δε επίλυσης του προβλήματος διήρκησε δύο και πλέον ημέρες για να ηλεκτροδοτηθεί και πάλι τελικά ο λιμενικός σταθμός αργά σήμερα το πρωί. Το δυσάρεστο είναι ότι ανάλογες εικόνες επικρατούν και σε άλλες τουριστικές περιοχές που αυτή την περίοδο στενάζουν και από άλλη αιτία αυτή της έλλειψης ίδρυυσης, όπως η τουριστική περιοχή του Αγίου Γόρδη. Η εικόνα είναι και εδώ αδιάψευστος μάρτυρας της κατάστασης που βιώνουν κάτοικοι, επιχειρηματίες και δυστυχώς οι επισκέπτες. Όγκους σκουπιδιών όμως έχουμε και στην περιοχή των Γουβιών, ειδικά στην αρχή του εσωτερικού δρόμου της περιοχής, εκεί που μέχρι πρότινος υπήρχε μια ικανοποιητική σε αποτέλεσμα πρωτοβουλία πολιτών κατοίκων της περιοχής. Επίπεδο ανακύκλωσης, τώρα υπάρχει ένα ξέχυλο κοντέινερ του Δήμου με όγκους σκουπιδιών τριγύρω του. Ωραία. Τα ευχάριστα έρχονται στο κομμάτι που πολύ πιθανόν θα μου επισημάνετε και εσείς πολύ ορθά για τη Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστρητών. Από σήμερα ξεκινήσαμε μέχρι τη διασταύρωση του Λάκων. Έχει καθαριστεί η περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι κοντέινερ και μπολντόζα στην Παλαιοκαστρίτσα, κοντά στο δρόμο που είναι από το παλιό θέατρο προς το λιμεναρχείο, και εδώ και μισή ώρα. Μέχρι το Σαββάτο θα έχει αποκατασταθεί η τάξη εκεί. Δεν υπήρχε προσωπικό. Και τι, δεν περνούσε ούτε ένα απορριμματοφόρο δηλαδή από την Παλαιοκαστρίτσα τόσες μέρες? Τι, δεν υπάρχει προσωπικό? Περνούσε, ήταν πολύ λιγότερα τα άτομα και περνούσε σε ορισμένα σημεία και μόνο. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η κατάσταση. Όμως από χθες, προχθές έλεξε η προκήρυξη για τα άτομα που παίρνουμε. Από σήμερα έχουν ξεκινήσει κάποια άτομα και αύριο θα έρθουν και τα υπόλοιπα άτομα για να ελαφρύνουμε πρωτίστως αυτή τη δημοτική ενότητα που πάσχουμε. Δεν μας τιμούν αυτές οι εικόνες. Και το κομμάτι, θα σας πω δύο κομμάτια μεγάλα που ήταν μετά του Τζάβρου, ας αναφερθούμε και σε επιχειρήσεις του Καζιάννη και στο Έμεραλ, έχουν καθαριστεί. Δύο πολύ μεγάλα κομμάτια που δεν μας τιμούσαν κανέναν, όμως έχουν καθαριστεί. Την έντονη διαμαρτυρία πολιτών της περιοχής κοντά στο οικόπεδο του πρώην Λυρικού προκαλεί διέλευση οχημάτων. Όπως καταγγέλουν, δεν μπορούν να ανοίξουν τα παραθυρά τους γιατί τους πνίγει η σκόνη. Καλούν μάλιστα το Δήμο να καθαρίσει και το οικόπεδο από την πυκνή βλάστηση εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Έντονα διαμαρτύρονται κάτοικοι της περιοχής πλησίων του οικοπαίδου του πρώην Λυρικού, το οποίο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης από τη Δημοτική Αρχή. Εξαιτίας της διέλευσης οχημάτων από την περίοδο του Πάσχα, που το οικόπαιδο είχε προσωρινά χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ και μέχρι τώρα, οι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και ασθενείς, λένε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα παραθυρά τους γιατί τους πνίγει η σκόνη. Καλούν μάλιστα τον Δήμο να καθαρίσει το οικόπαιδο από την πυκνή βλάστηση εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Καθημερινά δεν αντέχουμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας. Κλεινόμαστε μέσα σαν τους ποντικούς και κανένας δεν μας υπολογίζει. Μιλάω στον Δήμαρχο, του στέλνω μηνύματα και δεν ακούει απολύτως τίποτα. Μας έφερε να κάνει το πάρκινγκ, στρώσε το δρόμο πρώτα, φτιάχ το δρόμο και κάμε ό,τι θέλεις. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Όχι όμως να μας πεθάνεις εμάς. Έχουμε σπίτια, έχουμε οικογένειες, δεν είμαστε και ζώα. Εδώ πέρα θα μας πιάσει καμία πυρκαγιά και θα γίνει τα φίδια μου, τα φίδια μου κάτω στην αυλή μου, οι οχές να με φάνε. Τι ζητάτε εδώ, να φτιαχτεί ο δρόμος? Ο δρόμος και να καθαριστεί το οικόπεδο που θα πιάσουμε φωτιά και θα καούμε ζωντανή. Το κράτος είπε να καθαρίζουμε τα δικά μας οικόπεδα. Γιατί αυτός ο Δήμος δεν τα καθαρίζει τα οικόπεδά του? Κάθε λίγο έχω τον άντρα μου στο νοσοκομείο. Έχει την καρδιά του, έχει και άσμα. Και είναι, ναι, λέμε, με άσμα, έχει μηχάνημα. Θέλει να βγει λίγο ο καρδιολόγος, ο Καρδάμης, μου λέει άνοιγε παράθυρα, τι παράθυρα να ανοίξω? Να μπαίνει ο μποχός μέσα, να τον αναπνέει, να πεθάνει μια ώρα πιο γρήγορα, γιατί το θέλουν αυτοί? Να κλείσουν το δρόμο αφού δεν μπορούν να τον ασφαλτώσουν.
τα παιδιά που περνάνε. Περνάει ο κόσμος εδώ καθημερινά. Όλη μέρα. Ως και φορτηγά, αγάπη μου. Εδώ μέσα ο γείτονας είναι 93 χρονών με bypass και άλλες παθήσεις σοβαρές. Θέλει να κάτσει λίγο και όξα το κακόμοιρο και δεν μπορεί να βγει ούτε αυτός ούτε άντρας μου από απέναντι. Κάμουνε για το Πάσχα αυτό το που κάμανε εκεί μέσα. Ήταν κλεισμένος ο δρόμος. Ναι, ήταν, ναι. Τον ανοίξανε και μας υποσχεθήκανε. Ήταν μια εδώ και μια εκεί πάνω μπαρα. Ότι θα τα βάλουνε πάλι με λουκέτα. Μας υποσχεθήκανε και μας κοροϊδεύουνε. Μέχρι και στον εισαγγελέα πήγαμε, μαζέψαμε υπογραφές, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, απαιτούμε να κλειστεί ο δρόμος. Τελείωσε. Αφού δεν μπορεί να κάνουν άσφαλτο. Και να καθαρίσουν, και να καθαρίσουν τις ερμιές τους εκεί. Να καθαρίσουν εκεί πέρα εδώ τα δικά τους τα κομμάτια. Όπως καθαρίσαμε και εμείς τα δικά μας τα κομμάτια. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού. Το νομοσχέδιο ενισχύει κατά την Υπουργό Τουρισμού τουριστικές υποδομές και εκπαίδευση, ενώ ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος των ξεναγών για δίκαιη τουριστική ανάπτυξη. Σκοπός των παρεμβάσεων του νομοσχεδίου είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που θα διασφαλίζει ότι τα ωφέλη από τον τουρισμό κατανέμονται δίκαια και ανταποδοτικά όπως επισήμαναν τα κυβερνητικά στελέχη. Με βάση αυτές τις αρχές, ο νέος νόμος του κράτους εξυπηρετεί συγκεκριμένους και διακριτούς στόχους. Προάγει και αναδεικνύει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού τουρισμού. Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Διαμορφώνει ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο και πολυσύνθετο τουριστικό προϊόν. Προωθεί ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ως προς τη διαχείριση και προώθηση των προορισμών μας. Πριν από την ψηφοφορία, Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη προχώρησε σε παρεμβάσεις στο τελικό κείμενο με στόχο τη θωράκιση και την αναβάθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το Υπουργείο Τουρισμού έρχεται να αντιμετωπίσει συνολικά το πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του ξεναγού, εξυγχρονίζοντας τη σχετική νομοθεσία. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για το επάγγελμα του ξεναγού, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς και θα διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με την αποτελεσματικότερη λειτουργιακή προστασία του επαγγέλματος, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, επικαιροποιεί το ορισμός του επαγγέλματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που υπευλήθησαν από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλιση των ξεναγών στον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επικουρική ασφάλιση. Προβλέπεται η λειτουργία από το Υπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον 2 σχολών ξεναγών και η διοργάνωση από 2 έως 5 ταχύρυθμων προγραμμάτων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Επικαιροποιείται και τίθεται ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ελεγκτική διαδικασία όσον αφορά στην προστασία του επαγγέλματος του ξεναγού. Δημοθετείται πλαίσιο με εξαντλητική αναφορά στις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας και προβλέπονται κυρώσεις που διαφαθμίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε παράβασης. Οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα άρθρα για τον ορισμό του επαγγέλματος του ξεναγού, την ασφάλισή τους και την επιβολή κυρώσεων υπερψηφίστηκαν και από βουλευτές της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Προχωρούμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα σε ένα νέο κύκλο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που δίνουν νέα προοπτική, διορθώνουν δυσλειτουργίες και εξυγχρονίζουν ακόμα περισσότερο το τουριστικό μας προϊόν. Στοχεύοντας σε ένα νέο κύκλο μακροχρόνιας τουριστικής ανάπτυξης, ο τουρισμός είναι ένας δυναμικός τομέας που δεν σταματά να αλλάζει και να εξελίσσεται και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε διαρκώς ώστε ο τουρισμός να συνεχίσει και στο μέλλον να αποφέρει ωφέλη για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες». Την επικαιροποίηση των στοιχείων των μεταφορέων μαθητών και τη δήλωση στοιχείων νέων μεταφορέων ζητάει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στη διεξαγωγή της διακήρυξης για τις μεταφορές των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Πάμε να δούμε τι είπε σε δηλώσεις στο Ράδιο Κέρκυρα και την Κατερίνα Γιωτάκη ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδείας, ο κ. Γιάννης Ζήκος. Την επικαιροποίηση των στοιχείων των μεταφορέων μαθητών και τη δήλωση στοιχείων νέων μεταφορέων έως τις 14 Ιουλίου ζητάει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στη διεξαγωγή της διακήρυξης για τις μεταφορές των μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας τη νέα σχολική χρονιά. Μάλιστα, για πρώτη φορά οι συμβάσεις θα είναι όχι ετήσιες αλλά 2 και πλέον χρόνων. Σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κέρκυρα και στην Κατερίνα Γιωτάκη, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδείας Γιάννης Ζήκος ανέφερε ότι η επιλογή πέραν της ετήσιας διάρκειας σύμβασης για τους μεταφορείς θα λύσει ουσιαστικά ένα ακαθόδες πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο τόπος κάθε χρόνο με τις μαθητικές μεταφορές. Με μία εγκύκλιο που ήρθε από το Υπουργείο επάνω, μας έλεγε να καλύψουμε το ποσοστό εμείς η Περιφέρεια. Φυσικά αυτό δεν ήταν δυνατόν, γιατί μιλάμε για ένα 350, δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν είμαι και στο γραφείο αυτή τη στιγμή, είμαι στον δρόμο. Ναι, δεν πειράζει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο ένα τέτοιο ποσό κάθε σχολική χρονιά να το καλύψει η Περιφέρεια. Δηλαδή, στην τριετία πάνω θέλαμε 5 εκατομμύρια ευρώ.
Εκεί πραγματικά έγινε μια τηλεδιάσκεψη με την ΕΝΠΕ. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος λέτε. Ένωση, ναι, Περιφερειών Ελλάδος, που πραγματικά έδωσε μεγάλη μάχη ο κύριος Τρεπεκλής. Όταν σας μιλάω, ήμουνα μπροστά, ήμουνα και εγώ ενώπιον εκεί πέρα, δώσαν πολύ μεγάλη μάχη και την κερδίσαμε. Και αυτό το 1,5 εκατομμύριο θα το καλύψει πλέον το κράτος. Έχει παραδοθεί από χτες ή προχτές στο Γραφείο Προμηθειών. Γίνηκαν κάποιες αλλαγές. Πήγαμε σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που μας δίνει το Υπουργείο, έτσι ώστε να βγάλουμε τις τιμές των δρομολογίων. Όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές των καυσίμων κάποιες περιόδου είναι πιο ακριβές, κάποιες είναι πιο φθηνές. Πέρσι που το είχα κλείσει εγώ το θέμα με τα σχολεία, το είχα βάλει σε ένα 85 περίπου την τιμή. Φέτος κανονίζεται η τιμή περίπου πάλι στα ίδια πλαίσια. Είναι μετά τα δρομολόγια τα οποία κάποια ήταν λίγο με κλίσεις ανηφόρα, είχαν κομματόδρομο. Όλα αυτά είναι μέσα στο μαθηματικό τύπο, τα οποία βάσει του μαθηματικού τύπου αυτού βγαίνει η τιμή που θα πληρωθεί ο μεταφορέας. Όλα αυτά είναι έτοιμα, όλα τα δρομολόγια είναι όλα έτοιμα. Σημαντικό αυτό. Έχουν παραδοθεί στο τμήμα Προμηθειών και πιστεύω ότι σε εντός 10 μέρες θα βγει και ο διαγωνισμός. Θα βγει ο διαγωνισμός. Αλλάζουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γιάννενα. Ο 16χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ συμμετείχε σε συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης. Από τη συμπλοκή στην οποία συμμετείχε ο 16χρονος με άγνωστους συνεργούς του εναντίον μιας άλλης παρέας, τρία άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν ρόπαλα και μαχαίρια. Μετά τη σύλληψη του ανηλίκου, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθής είναι της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παραβάσης της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων στο πλαίσιο μεθοδικής έρευνας για τη διακρύβωση των συνθηκών τραυματισμού τριών αλλοδαπών, εκ των οποίων ο ένας ήταν ανήλικος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή στο πέραμα Ιωαννίνων και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο συλληφθής, σε συνεργασία με άγνωστους συνεργούς του, επιτέθηκε και τραυμάτισε τους τρεις ομοεθνείς του, χρησιμοποιώντας μαχαίρια και ρόπαλα πριν τραπούν σε φυγή. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 32 εκατοστών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Ο 16χρονος, ο οποίος στερείται των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων για την υπόθεση. Κάθε καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, ο θεσμός Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός παρουσιάζει υψηλού επίπεδου πολιτιστικές παραγωγές που συνδυάζουν με καινοτόμους τρόπους τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά. Μια τέτοια παραγωγή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν 16 και 17 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο. Από την έναρξη του έως σήμερα, ο θεσμός αγκαλιάστηκε θερμά όχι μόνο από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους επισκέπτες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία. Από το 2022, η διοργάνωση του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός προσκαλεί καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες να δημιουργήσουν νέα έργα πάνω σε ένα κεντρικό θεματικό άξονα. 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή το 2022, κλιματική κρίση το 2023, σύγκρουση το 2024. Η παράσταση θεάτρου και μουσικής «Να πως άρχισε», βασισμένη στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας» του Λουί Φερντινάν Σελίν, θα παρουσιαστεί στο Παλαιοφρούριο της Κέρκυρας για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 16 και 17 Ιουλίου στις 9 και 4. Η παράσταση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του προγράμματος 2004 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός». Σε μια έκρηξη ενθουσιασμού, νεαρός φοιτητής ιατρικής Φερντινάν Μπαρνταμού κατατάσσεται θελοντικά στο γαλλικό στρατό αμέσως μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, σύντομα μετανιώνει για την πράξη του, βλέποντας από κοντά τη δολοφονική ανικανότητα των ανωτέρων του, την αγριότητα της ανθρώπινης φύσης και το παράλογο του πολέμου. Ο Μπαρνταμού δεν είναι πρότυπο, δεν είναι ένας ήρωας πολέμου. Η αιρετική του στάση και οι ανατρεπτικές του απόψεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μηδενιστικές. Εκφράζουν όμως τις μύχες σκέψεις κάθε ανθρώπου που συνειδητοποιώντας τη φρίκη του πολέμου και τη ματαιότητα των συγκρούσεων στο όνομα των εθνών, των θρησκειών και εν γέννη των ιδεολογιών, προτιμά να επιβιώσει και να μετατραπεί σε ένα ακόμα νεκρό ήρωα που θα μείνει για πάντα στην αφάνεια. Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, μειωμένο 3 ευρώ. Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ματούλα Ανδριώτη μαζί μας τηλεφωνικά. Ματούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ηρώ. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι το οποίο δεν το περιμέναμε για αλήθεια να γίνει σε αυτή τη χρονική περίοδο. Εξαναβολή ορίστηκε η αναμέτρηση του Λέοντα Κέρκυρα με το καναλάκι για την 15η εξαναβολή σε αγωνιστική τη ΑΕΣ Καρδέ. Έγινε λοιπόν το παιχνίδι σήμερα. Τυπικά πήρε την νίκη η ομάδα του καναλακίου με 55-59, που σημαίνει ότι τερματίζει και τυπικά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα τη ΑΕΣ Καρδέ κατηγορία. Τώρα, να δούμε του καρκυρό αθλητέ οι οποίοι θα αγωνιστούν στην πολύ μεγάλη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και πρόκειται για τον Ορέστη Μουκλιανίτη του Άκερ 2015, ναι, την Ελεονόρα Μίτση Κρέκου και τη Λουκία Πηγή, αυτή του Γυμναστικού Συλλόγου και Άκερ 2018. Αυτά τα παιδιά θα αγωνιστούν με την σύνδεση της ελληνικής ομάδας ΚΑΦΑ 18 μετά από πρόσκληση που έγινε για τη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου. Η Παναγιώτα Δώση βεβαίως θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και είναι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μάλιστα είναι πρώτη της αγώνες, οπότε και μια πολύ μεγάλη αφιέρωση για τον πατέρα της που έχουν μια κοινή πορεία. Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Κέρκυρας, ο Βαγγέλης Καρπατσέλης, μετά τη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τους Μπάμπη Ερβανιτάκη, Ναπολέον Μακρύ, Μιχάλη Κονισπολιάτη, Αλέξη Βιτουλαβή, την Οικογράψα, Σπύρο Οικονομίδη, Ανδρέα Κοσκινά και Κώστα Καλούδη, με εκτελεστική επιτροπή του Σαββά Σιδερόπουλο, τον Γιάννη Χονδρογιάννη και τον Θανάση Μαρτίνο. 16 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση και θα συγκροτηθεί στο σώμα το ΔΣ του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Κέρκυρας. Παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρό μέχρι 31 Αυγούστου, τελική ημερομηνία σύμφωνα με την ΕΣΚΑΒΔΕ για τα... Για τα σωματεία όσον αφορά το μπάσκετ. Ενώ πάρα πολύ διάσημοι αθλητές περνούν από το νησί, από τη χώρα μας γενικότερα, αλλά και από το νησί μας, κάνοντας μια στάση πριν τις επόμενες αναμετρήσεις τους ή πριν ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ο Νίκ Καλάθης και άλλοι πολλοί που έχουν βρεθεί στην Κέρκυρα προκειμένου να κάνουν μια στάση, να κάνουν λιγοήμερες διακοπές και να συνεχίσουν με τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει τον Αστέρα Πετρητή στην γάμα εθνική κατηγορία. Δεν ακούμε πολλά πράγματα για την ομάδα. Υπάρχει μια συγγυησίως, δεν έχουν ανακοινωθεί μεταγραφές, δεν έχουν ανακοινωθεί κάποια άλλα πράγματα. Έχει ανακοινωθεί μόνο ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τον Γιάννη Σπακιανάκη. Πολλά τα σενάρια για τον αντικαταστάτη του στην κερκυριακή ομάδα που παρέμεινε στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Έχουμε ένα βρασμό τέλος πάντων μεταγραφών συγγνώμη, και ανακοινώσεων, ο οποίος αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάλιστα. Ματούλα, βέβαια, σχολιάζοντας την πρώτη είδηση που μας είπες για την διεξαγωγή του αγώνα, αναρωτιέμαι πώς έπαιξαν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Να σου πω ότι ο αγώνας έγινε 2 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό. Στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, σε ένα καμίνι πραγματικά. Η κερκυριακή ομάδα, παρότι υποδεκαθισμένη, γιατί οι παίχτες δουλεύουν, οι παίχτες έχουν φύγει, έχουν πάει σε άλλες ομάδες, κατάφεραν να πούν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στα 4 δεκάλεπτα. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε 55-59 υπέρ της ομάδας του Καναλακίου που είχε δικαιωθεί από το ΣΕΑΔ, ώστε να πραγματοποιηθεί τελικά το αυτό και έκανε αυτό το χρέος της τέλος πάντων η κερκυριακή ομάδα όσον αφορά την αναμέτρηση αυτή. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική όπως πάντα ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Πανομοιότυπη θα είναι η εικόνα του καιρού αύριο στην Κέρκυρα, με διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και με νέα αύξηση των ποσοστών υγρασίας. Το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολική άνεμη έντασης 2 μποφόρ. Νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Αργότερα και μέχρι το απόγευμα θα πνέουν δυτική άνεμη 3 μποφόρ. Το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μικρότερης έντασης. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, με το θερμόμετρο να δείχνει από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η αίσθηση θα είναι μεγαλύτερη, φτάνοντας στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 23 έως 100%.